Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε και πώς μου είστε. Όπως είδατε κάτω από το τίτλο, σήμερα έχουμε ένα vlog. Είναι Κυριακή σήμερα, οπότε πήραμε επιτέλους τις διακοπές του Πάσχα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι καλό Πάσχα, καλές γιορτές, καλά να περάσετε και ειδικότερα τα παιδιά που πλέον τέλειωσε το WebEx. Οπότε τέλεια, σήμερα θα έχουμε ένα vlog. Η αλήθεια είναι ότι η ώρα έχει πάει 11 και κάτι. Ξύπνησα από τις 10 και 20, αλλά δεν έκανα κάτι και η αλήθεια είναι ότι η φωνή μου ήταν πολύ βραχνισμένη, οπότε ήταν και χάλια. Γι' αυτό τώρα θα κάνουμε ένα vlog. Εσείς αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like, να subscribe στο κανάλι μου, πατήστε κουδουνάκι και λαμβάνετε περισσότερες ειδοποιήσεις. Γι' αυτό πάμε να συνεχίσουμε το vlog. Πάμε. Και ελπίζω να περάσετε πολύ ωραία στις διακοπές του Πάσχα, έτσι. Έτσι. Απολαύστε το, αν και έχουμε πολύ διάβασμα εμείς του γυμνασίου, τουλάχιστον εγώ, αλλά απολαύστε όσο μπορείτε. Πάμε. Πάμε να αρχίσουμε το vlog και πάμε στα επόμενα πράγματα που θα κάνουμε για σήμερα. Πάμε. Τώρα θα κάτσουμε να κάνουμε μια γενική με τον αδερφή μου στο δικό μας δωμάτιο, γιατί γενικά έχει γίνει χάλια και είχαμε 2 εβδομάδες να κάνουμε γενική και είπαμε αφού βρήκαμε χρόνο γιατί όχι, οπότε θα κάτσουμε να κάνουμε γενική, δεν ξέρουμε ακόμα πόση ώρα θα μας πάρει. Αλλά ελπίζουμε να τελειώσουμε γρήγορα για να πάμε να κάνουμε και άλλα πράγματα σήμερα. Αυτού. Πάω να ξεκινήσω για να τελειώσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τελειά. Η ώρα έχει φτάσει 2 παρα 10, οπότε τώρα θα κάτσω να φάω μεσημεριανό. Η κουκούλα έφυγε. Και αυτά. Δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο. Μετά θα πάω για μπάνιο, θα ξεβάψουμε και τα νύχια και θα τα πούμε στη συνέχεια. Απλά τώρα πάω να φάω. Οπότε ξαναγυρίσαμε. Αυτή τη στιγμή θα ανεβάσω βίντεο στο κανάλι. Όποιος δεν έχει να πάει να το δει. Σήμερα είναι Κυριακή, οπότε θα ανεβάσω. Λογικά αυτό το βίντεο θα ανέβει ή την Τρίτη ή την Κυριακή. Τετάρτη, δεν ξέρω ακόμη. Οπότε πάμε να το ανεβάσουμε. Πάμε να ανέβει. Όποιος δεν έχει δει, να πάει να το δει, να πατήσει το like εκεί πέρα. Το πάτησα και είναι αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Ανέβηκε. Αυτό εδώ πέρα είναι και το βίντεο. Αυτό εδώ. Οπότε πάτε να το δείτε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα αν ήθελα να το κάνω αυτό το βίντεο, αλλά τελικά το έκανα και μου άρεσε εμένα. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Ωστόσο, εγώ τώρα, αφού ανέβηκε το βίντεο, θα σβήσω τα νύχια μου, τα άθλια αυτά νύχια. Έχουν μεγαλώσει αρκετά, αλλά θα τα αφήσω να μεγαλώσει περισσότερο. Θα το σβήσω με ασετόν. Και αυτά λοιπόν, τα λέμε πιο μετά. Τα λέμε. Τέλειωσα και με τα νύχια μου, τα ξέβαψα όλα, τώρα είναι πολύ καλύτερα. Και τώρα θα πάω να κάνω μπάνιο. Τα λέμε μετά. Σήμερα δεν είναι σίγουρα, αλλά μπορεί να βγω βόλτα με τη φίλη μου γιατί έχει πάρα πολύ καλό καιρό έξω. Τέλεια. Έκανα μπάνιο, όπως είδατε. Τέλειο το μαλλί, αλλά τώρα πρέπει να ετοιμαστώ γρήγορα για να φύγω γιατί θα πάω στην κολλητή μου. Θα έρθει να με πάρει σε λίγο, οπότε τα λέμε κάπου εκεί γιατί πρέπει να ετοιμαστώ γρήγορα. Φεύγω. Καλημέρα. Έχει πάει 12 η ώρα. Είναι η δεύτερη μέρα αυτού εδώ πέρα του vlog. Χτες δεν συνέχισα το vlog, είναι η αλήθεια, γιατί ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη μετά από όταν γύρισα από τη φίλη μου. Και όπως είδατε και από το πλάνα, απλά κοιμήθηκα. Δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω ούτε τίποτα. Αυτά. Θα συνεχίσω και σήμερα το vlog, αφού χτες δεν τράβηξα πάρα πολλά. Είπα να το κάνω και σήμερα. Έχει φτάσει 12 η ώρα. Έχω ξυπνήσει πάρα πολύ νωρίς. Απλά δεν έκανα κάτι. Έφαγα πρωινό και κάτσα απλά. Δεν θα κάνω κάτι σημαντικό ούτε σήμερα. Έχω κόψει όμως κάτι ακτινίδια εδώ πέρα. Έχω πάρει και νερό. Και λογικά τώρα θα κάτσω λίγο να κάνω τα μαθήματά μου, επειδή έχουμε πραγματικά πάρα πολύ. Θα μου πείτε, εντάξει, δεύτερη μέρα ακόμα δεν άρχισαν οι διακοπές. Και εσύ θα κάνεις τα μαθήματα. Ναι, πρέπει όμως να τα κάνω, γιατί πρέπει να διαβάσω. Γιατί πρώτη μέρα στο σχολείο γράφω διαγώνισμα αρχαία. Μακάρι Παναγία μου να μην ανοίξουμε. Πραγματικά, από τη μία θέλω να ανοίξουμε, από την άλλη όχι. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό, θα συνεχίσουμε και σήμερα το vlog και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα πάει, τι θα γίνει. Αυτά μέχρι στιγμής. Απλά ήθελα να ανοίξω το vlog γιατί εντάξει, έπρεπε κάποια στιγμή να μιλήσω. Αυτά. Εν τω μεταξύ, με έχετε δει με αυτό το footer πάρα πολλές φορές σε κάθε μου βίντεο σχεδόν από τότε. Από τότε που άρχισε να κάνει κρύο, τέλος πάντων, είναι το αγαπημένο μου footer. Πραγματικά είναι oversize και είναι πάρα πολύ καλό.
Και το πλένω, το βάζω κατευθείαν, το πλένω, το βάζω σε λίγο, θα βγει το χρώμα του. Και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ και δεν θέλω να το αποχωρήσω αυτό το πράγμα. Αυτό, κάτι άσχετο ήταν αυτό βέβαια, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε πιο μετά όταν θα έχουμε εξελίξεις και νέα, γιατί τώρα δεν θα κάνω τίποτα. Έχω κανένα δύο δουλειές τώρα λίγο να κάνω, να φτιάξω κάτι που θέλω. Και μετά θα κάτσω να ασχοληθώ με τα μαθήματά μου, γιατί ο δάσκαλος στα μαθηματικά μας έχει πετσοκόψει και μετά μας λένε καλές διακοπές, ενώ μας έχουν βάλει πόσα μαθήματα. Τέλος πάντων, τα λέμε και τα λέμε συνέχεια τι θα γίνει και όλα αυτά. Πάμε. Γύρισα, η ώρα είναι 1 παρα 10. Τώρα θα κάτσω να κάνω κάποια μαθήματα που σας είπα. Πέρασε κάποια ώρα γιατί είχα να κάνω κάτι, ένα άλλο πράγμα πιο μπροστά. Και όπως σας είχα πει πριν, τώρα θα κάτσω να κάνω κάποια μαθήματα. Βασικά θα δω, γιατί βαριέμαι πάρα πολύ και δεν θέλω ούτε καν να ασχοληθώ και ειδικά με μαθηματικά αυτή τη στιγμή. Αλλά θα δούμε συνέχεια τι θα γίνει, αν θα κάνω ή όχι. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Βαριέμαι πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Αλλά θα δω με τι θα ασχοληθώ. Πρέπει να κάνω κάποια πράγματα γιατί αλλιώς δεν θα προλάβω ούτε να διαβάσω ούτε τίποτα. Πάλι καλά, φέτος γράφουμε και εξετάσεις. Γιατί αλλιώς δεν ξέρω τι θα γινόταν ακριβώς αν γράφουμε και εξετάσεις. Πάλι καλά, όμως η Κεραμαίος μας άφησε ελεύθερους. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί επειδή 2 χρόνια δεν γράψαμε. Γράφαμε μόνο. Βασικά, γράψαμε μόνο σε πρώτη γυμνασίου. Και Δευτέρα και Τρίτη όχι. Αν και φέτος φοβόμουν πάρα πολύ, ειδικά τα μαθηματικά. Και βασικά μας είχαν βάλει επιπλέον μαθήματα φέτος για εξετάσεις, όπως τα αγγλικά, αρχαία νομίζω και κάτι άλλα. Πάλι καλά όμως δεν θα γράψουμε, οπότε είμαστε τέλεια. Και αυτά. Και φέτος φοβόμουν πάρα πολύ τα μαθηματικά, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν καταλαβαίνω σχεδόν τίποτα. Οπότε δεν θα γράψουμε. Πάμε να δούμε όμως τι έχουμε τώρα να διαβάσω, να γράψω. Και τα λέμε στη συνέχεια. Μόλις άρχισα να κάνω εγώ τα μαθήματα, η αδερφή μου έφερε πατατάκια. Αυτά τα πατατάκια είναι απλά υπέροχα. Είναι ό,τι καλύτερο που έχω φάει. Αυτά και κάτι άλλο που είναι τορτίγια. Οπότε θα κάτσω να τα φάω τώρα, να κάνω και τις ασκήσεις. Τώρα μόλις τσέκαρα. Είναι πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει. Θα κάτσω να φάω τώρα. Η ώρα είναι 3, έχω βγει λίγο έξω, έχει πάρα πολύ καλό καιρό σήμερα. Θα κάτσω να φάω όμως εγώ μεσημεριανό. Το μαλλί μου είναι λίγο σφάσι έξαλλο. Αυτά, έχει πάρα πολύ καλό καιρό, μπράβο. Και χτες είχε πάρα πολύ, αλλά σήμερα εντάξει δεν θα βγω. Δεν πειράζει, θα κάτσω μέσα. Αυτά, θα κάτσω να κάνω κάτι τώρα μεσημεριανό να φάω και τα λέμε. Τα λέμε. Η ώρα έχει φτάσει 8 και 4. Αυτή τη στιγμή είμαι λίγο έξω, απλά βγήκα. Αυτά. Δεν έχω τραβήξει κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν έχω τραβήξει τίποτα άλλο, δεν έκανα τίποτα, απλά καθόμουν με το κινητό και γενικά στο καναπέ. Αυτά, δεν τραβήξω κάτι άλλο απόψε. Αυτό ήταν και το vlog. Αυτά. Δεν ξέρω βασικά αν θα τραβήξω κάτι άλλο, γιατί γαβιούζω τα σκύλα, δεν ξέρω. Και λογικά θα τραβήξουμε και το βραδινό και δεν ξέρω τι άλλο. Μέχρι στιγμής έχω γίνει αυτά. Καναπές και κινητό. Τόσο απλά και τόσο λιτά.
Αυτό ήταν και τα βίντεο λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό εδώ πέρα το vlog που εσείς συζητήσατε. Ξέρω ότι δεν έκανα πάρα πολλά, γιατί αυτή είναι η καθημερινότητά μου. Δεν είναι ότι είμαι και πολύ ενεργός άνθρωπος σε δραστηριότητες και τέτοια. Αλλά αφού μου το ζητήσατε, είπα γιατί όχι. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε. Μπορείτε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, ένα subscribe στο κανάλι μου, να πατήσετε κουδουνάκι για να λαμβάνετε περισσότερες ειδοποιήσεις. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο την επόμενη φορά. Αυτά λοιπόν, τέλειω και αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά με καινούριο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περάτε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!